χαιρετώ, κύριε Χαρίτο. Χαίρετε. Λοιπόν, Τσίπρα, από τα καθημερινά υπάρχει μια μεγάλη αγωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει το Ιράν στο Ισραήλ, από πού και πότε. Παρότι έχουμε πληροφόρηση, βεβαίως από ξένα μέσα ή ιστότοπους πληροφοριών από την Αμερική, ότι έχει αποφασιστεί ότι θα γίνει το χτύπημα και μάλιστα από έδαφος του Ιράκ. Λοιπόν, ας τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Λοιπόν, έχουμε τα δεδομένα που είναι αδιαμφισβήτητα και έχουμε τις πηγές και όλες αυτές τις πληροφορίες που έχουν έρθει. Τι γνωρίζουμε? Τη Δευτέρα που μας πέρασε, ο ηγέτης της Επανάστασης, ο Αλί Χαμενεΐ, έχει δώσει την εντολή το Ιράν να απαντήσει. Αφήνουμε κενό το πότε. Από τη Δευτέρα έως και σήμερα έχουν βγει πολλοί αξιωματούχοι από τους φρουρούς της Επανάστασης, όπως και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρόεδρος της χώρας, ότι θα απαντήσει σύντομα, τις επόμενες μέρες. Πριν τις εκλογές που είναι στην Αμερική την Τρίτη, μετά τις εκλογές, κανένας δεν απαντά στο θέμα αυτό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε πληροφορίες που είναι σαφείς, έχουμε κινητικότητα του Ιράν σε στρατιωτικό επίπεδο και στο εσωτερικό του Ιράν, αλλά και σε εγκαταστάσεις των φρουρών της Επανάστασης που είναι στο Ιράκ. Και όντως πριν από 2 ημέρες είχαμε αυτή την πληροφορία ότι μπορεί το Ιράν να μην απαντήσει από το Ιράν, αλλά μπορεί να απαντήσει από το Ιράκ ή από την Ιεμένη, επίσης έχουμε και τους Χούθη. Είναι δηλαδή μια κατάσταση, όλες οι πληροφορίες έρχονται και ξαναφεύγουν και έρχονται. Και έχουμε και τους Ισραηλινούς από την άλλη. Γνωρίζουμε αν θα είναι αυτό του Οκτωβρίου, το είδος της ανταπάντησης. Προφανώς θα είναι με πυράβλους και με ντρόουν ή μόνο με πυράβλους ή μόνο με ντρόουν. Αυτό μπορεί κανείς να φανταστεί, αλλά το πότε και το πώς και από πού είναι ένα θέμα που δεν το ξέρουμε. Ας βάλουμε στην εξίσωση τις αμερικανικές εκλογές, όπως επηρεάζει το πριν και το μετά τους. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο, εάν το Ιράν θα χτυπήσει πριν από την Τρίτη που είναι οι εκλογές στην Αμερική, δεν θα είναι καλά τα νέα για τους δημοκρατικούς. Η λογική τι λέει? Λέει ότι επειδή το Ιράν θα προτιμούσε θα προτιμούσε τους δημοκρατικούς, δηλαδή την Καμάλα Χάρις, να νικήσει στις εκλογές αυτές, θα ήταν πολύ περίεργο, έτσι να το δούμε έτσι από πρακτικής απόψεως, γιατί να βλάψει τους δημοκρατικούς και να χτυπήσει πριν από τις εκλογές της Τρίτης, γιατί αυτό θα βοηθούσε έναν Τραμπ να βγει στην εξουσία, κάτι το οποίο το Ιράν δεν θα το ήθελε. Είναι μία σκέψη που πληθαίνουν αυτές οι αναλύσεις και οι αναγνώσεις, μάλιστα και εγώ την είχα εκφράσει, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε τους Ισραηλινούς που είναι σε συντονισμό ήδη με τη CENTCOM, δηλαδή με τις δυνάμεις των Αμερικανών στην περιοχή. Χθες ήταν ο Κερίλα, ο διοικητής της CENTCOM στο Ισραήλ. Είναι έτοιμοι να απαντήσουν? Να σας βάλω και ένα ερωτηματικό, κατά πόσον θα θελήσουν οι Ισραηλινοί να προλάβουν ένα χτύπημα και έτσι να χτυπήσουν πριν από την Τρίτη οι Ισραηλινοί πλέον. Άρα είναι και αυτό το σενάριο. Έχουμε και ένα σενάριο. Μάλιστα. Και έχουμε και το σενάριο που δεν ξέρω πώς θα ούτε να γίνει πριν από τις εκλογές των Αμερικανών, ούτε και μετά. Να γίνει ανήμερα. Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή είναι όλα, όλα τα σενάρια είναι πλέον ανοιχτά. Αλλά όλα περιλαμβάνω ότι θα γίνει κάτι, ότι θα υπάρξουν αντίπεινα. Αυτό δεν έχει βγει καμία πηγή από το Ιράν που να λέει ότι δεν θα χτυπήσουμε. Λοιπόν, όλα είναι πιθανά. Βάζοντας δηλαδή αυτό το δεδομένο, με την κινητικότητα των πυράβλων, με την κινητικότητα των αξιωματούχων και στο Ισραήλ και στο Ιράν και με όλη αυτή τη φασαρία που έχει δημιουργηθεί για το πότε θα ανταπαντήσει, είπαν και οι δημοκρατικοί από το περιβάλλον Biden, όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν στην Ουάσιγκτον, δεν είναι ανάγκη να απαντήσει και το Ιράν πια, επιτέλους. Τέλος πάντων δεν είναι ανάγκη και να απαντήσει. Είναι όλα ανοιχτά, μέχρι την Τρίτη είναι σημαντικές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για το πώς θα είναι οι εξελίξεις και ας ελπίσουμε για το λιγότερο κακό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ. Πάμε.